Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας εγκαινιάζει τη χρήση ενός νέου χώρου εκδηλώσεων, τον έθριο χώρο της βιβλιοθήκης, στον τέταρτο όροφο του Πνευματικού Κέντρου, καθώς οι ανοιχτοί χώροι είναι πιο ασφαλείς για συναθροίσεις, ειδικά τώρα που έχουμε βγάλει τις μάσκες. Στον χώρο αυτόν θα πραγματοποιήσουμε, σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Βιβλιόπολης, τριήμερο εκδηλώσεων με τίτλο «Συγγραφή στο έθριο», με τη συνδρομή φυσικά και άλλων φορέων της πόλης μας. Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις βιβλιοπροτάσεις για το καλοκαίρι από σημαντικούς Έλληνες λογοτέχνες και ένα σεμινάριο δημιουργικής γραφής. Στις 22 Ιουνίου, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Φιλολόγων Μεσσηνίας, υποδεχόμαστε στις 8 το βράδυ τον Ισίδωρο Ζουργό, έναν από τους πιο καταξιωμένους πεζογράφους της γενιάς του, με έντονη παρουσία στον χώρο του βιβλίου και σημαντικό εκδοτικό έργο, για να μας μιλήσει για το 10ο μυθιστόρημά του με τίτλο «Περί της εαυτού ψυχής». Το βιβλίο εκδόθηκε τον περασμένο Νοέμβριο από τις εκδόσεις Πατάκη και ήδη χαίρει ευρύτατης αποδοχής από το αναγνωστικό κοινό, όπως βέβαια και όλα τα προηγούμενα βιβλία του συγγραφέα. Πρόκειται για ένα ιστορικό, πολυεπίπεδο μυθιστόρημα, το οποίο διαδραματίζεται στο Βυζάντιο την εποχή των Κομνηνών, στο Λυκόφως του 11ου αιώνα. Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων, Βασίλης Μπαζάνης, και στη συνέχεια θα συνομιλήσει με τον συγγραφέα, ο ποιητής και δοκιμιογράφος Δημήτρης Κοσμόπουλος. Αποσπάσματα του βιβλίου θα διαβάζει ο ηθοποιός του Μεσσηνιακού Ερασιτεχνικού Θεάτρου, Λεωνίδας Βέλης. Την επόμενη μέρα, στις 23 Ιουνίου, στις 10 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο σεμινάριο δημιουργικής γραφής στη βιβλιοθήκη, αυτή τη φορά με τον Ισίδωρο Ζουργό, με τίτλο «Πώς γεννιέται ένα βιβλίο», στο οποίο ο συγγραφέας θα μας μοιήσει στη τεχνική της συγγραφικής του δυνότητας. Στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της βιβλιοθήκης θα βρείτε τη φόρμα όσοι ενδιαφέρεστε να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο ή και τηλεφωνικό στα τηλέφωνα της βιβλιοθήκης. Θα δοθεί, όπως και στο πρώτο σεμινάριο, βεβαίωση συμμετοχής. Η βιβλιοθήκη, όπως και εξάλλου και το βιβλιοπωλείο, κυρία Δημοπούλου, δεν θα πρέπει να εγκλωβίζεται σε ένα λογοτεχνικό είδος, θα πρέπει να καλύπτει και τις προτιμήσεις των υπόλοιπων επισκεπτών. Οι αναγνωστικές προτιμήσεις ποικίλουν και η ομάδα του Βιβλιοπόλης είναι αυτή που θεωρεί ότι κάθε μια και ο καθένας από μας μπορεί να ανακαλύψει θησαυρούς σε ένα βιβλίο της αρεσκίας του. Οι βιβλιοθήκες και τα βιβλιοπωλεία είναι οι ζωντανοί χώροι του βιβλίου. Τα αναγνωστικά ταξίδια ξεκινούν από εμάς και μεταφέρουν τους αναγνώστες στον κόσμο που οι ίδιοι επιλέγουν στον ελεύθερο χρόνο τους. Η αναγνωστική συμπεριφορά είναι καλό να καλλιεργηθεί από πολύ νωρίς στη ζωή μας και εμείς θέλουμε από τη δική μας πλευρά να το ενισχύσουμε. Το τριήμερο αυτό των εκδηλώσεων αποτελεί για εμάς την αφορμή για να αποκτήσουμε νέες αναγνωστικές εμπειρίες με τρεις εντελώς διαφορετικές εκδηλώσεις και με την προσδοκία τρεις συγγραφείς με διαφορετικό εκτόπισμα να συζητήσουν και να ερεθίσουν και να κεντρήσουν την επιθυμία μας για καλοκαιρινά αναγνωστικά ταξίδια. Τις εκδηλώσεις μας υποστηρίζουν δύο σύλλογοι που έχουν ενεργή παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης μας, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας, συνεισφέροντας πάνω από τρεις δεκαετίες στην πνευματική και πολιτιστική ζωή της περιοχής μας, καθώς και το Μεσσηνιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο, το οποίο ιδρύθηκε το 1977 στην Καλαμάτα και αποτελεί έναν από τους παλαιότερους πολιτιστικούς συλλόγους στην Ελλάδα, με αδιάκοπη πορεία όλη αυτή την περίοδο στον πολιτισμό, τις τέχνες και ως επιτοπλίστων στην παραγωγή θεατρικών παραστάσεων με τρεις σκηνές του, την κεντρική, την παιδική και τη μικρή. Την 5η, 23 Ιουνίου και ώρα 8, στον έθριο χώρο, θα φιλοξενήσουμε τη συγγραφέα Ελένα Μαντά με το τελευταίο της βιβλίο από τις εκδόσεις Ψυχογιό, Σφραγίδα. Την Παρασκευή, 24 Ιουνίου και ώρα 8, θα φιλοξενήσουμε το βιβλίο «Να θυμηθώ να παραγγείλω» του Στέλιου Μάινα, στον ίδιο χώρο ο συγγραφέας μαζί με τον Μεσσηνιακό Ερασιτεχνικό, με το Μεσσηνιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο θα συνομιλήσει με τη Βασιλική Μάλαμα. Αποσπάσματα του βιβλίου θα διαβάσουν οι ερασιτέχνες ηθοποιοί Βίκη Βορύλα, Μαρία Λαζάρου και Έλενα Παναγοπούλου. Θα είναι χαρά μας να παρευρεθείτε όλοι. Σας περιμένουμε όλους να στηρίξετε τις δράσεις μας και να κλείσουμε έτσι θερμά τη σεζόν των εκδηλώσεων και να δώσουμε ραντεβού το φθινόπωρο. Η βιβλιοθήκη φυσικά θα είναι ανοιχτή κατά τη διάρκεια όλου του καλοκαιριού, θα κλείσει μόνο μερικές μέρες τον Αύγουστο. Θα ενημερωθείτε με νέο δελτίο τύπου για το θερινό τρόπο λειτουργίας μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.